Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου, σας καλωσορίζουμε στην ετήσια εκδήλωση του 7ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών. Περιττό να σας αναφέρω πόσο ιδιαίτερα χαρούμενοι και συγκινημένοι είμαστε που επιστρέφουμε στον ομφαλό της γης, στο μοναδικό αυτό ιερό τοπίο των Δελφών, για αυτές τις 4 συνεδριακές μέρες του Φόρουμ, για να υποδεχθούμε 2.200 συνέδρους από 38 διαφορετικές χώρες. Από τα τέλη Φεβρουαρίου του 2020, όταν ακυρώσαμε λόγω της πανδημίας εκείνο το 5ο Φόρουμ, για να προστατευτούμε όλοι μας, σύνεδροι, τοπική κοινωνία και συνεργάτες από το Νέο Λοιμό, έχει δοκιμαστεί πρωτόγνωρα και εξακολουθεί να δοκιμάζεται η ατομική και συλλογική μας ανθεκτικότητα. Πέρα από την λέλαπα της πανδημίας, που συνεχίστηκε και το 2021 και που ακόμα δεν έχει αντιμετωπιστεί πλήρως, η περσινή χρονιά υπήρξε από τις πλέον δύσκολες και επώδυμες χρονιές από πλευράς φυσικών καταστροφών σε όλο τον πλανήτη. Φέτος, ο κόσμος και ιδιαίτερα η Ευρώπη δοκιμάζεται και πάλι, αυτή τη φορά από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Στην πρόκληση αυτής της νέας αβεβαιότητας προστίθενται σωρευτικά και οι συνοχιζόμενες προκλήσεις της εποχής μας, η πανδημία, η κλιματική κρίση και το διακύβευμα της ανθρώπινης βιωσιμότητας, η ενεργειακή κρίση, ο πληθωρισμός, καθώς οι απειλές ενάντια στη δημοκρατία και οι μεγάλες γεωπολιτικές μετατοπίσεις και ανακατατάξεις του 21ου αιώνα. Ίσως κανείς μας εδώ δεν μπορεί να γνωρίζει την έκβαση όλων αυτών των προκλήσεων. Αυτό όμως που παραμένει αναλύωτο πρόταγμα του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών είναι η συλλογική προσπάθεια, η συνεργασία και η συνέργεια. Απέναντι στη βία και τον αυταρχισμό, εμείς επιμένουμε στην ειρήνη, τη συνομιλία, τη συνεννόηση και τη συνεργασία. Όπως λέει ένας μεγάλος φίλος των Δελφών, του Φόρουμ, το Φόρουμ των Δελφών έχει καταφέρει να επιβληθεί πια διεθνώς ως σημείο διασταύρωσης των πιο επίκαιρων και διεισδυτικών αναλύσεων για όλα τα μεγάλα θέματα της εποχής. Θέλουμε να πιστεύουμε πως το Φόρουμ είναι ένα έγκυρο διεθνές σημείο αναφοράς που υπενθυμίζει το ρόλο του ομώνυμου μαντίου. Τώρα πια δεν υπάρχει πυθία, έχει δώσει τη θέση της σε μια εντυπωσιακή συγκέντρωση διεθνούς διανοητικού κεφαλαίου που δίνει ραντεβού στους Δελφούς κάθε χρόνο. Τώρα πια δεν εκδίδονται χρησμοί, διατυπώνονται όμως εξίσου επιδραστικές προβλέψεις και υποθέσεις εργασίας για τα μεγάλα θέματα της εποχής μας. Ευχαριστώ πραγματικά και πολύ θερμά τις 750 διακεκριμένες προσωπικότητες, ομιλητές του φετινού φόρουμ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, που τιμούν με την παρουσία τους τις εργασίες του Διεθνούς Συνεδρίου μας στις περισσότερες από 150 θεματικές ενότητες και συνεδρίες που θα συζητηθούν μέχρι το Σάββατο το βράδυ. Ευχαριστώ πάρα πολύ θερμά τις εταιρείες χορηγούς που μας εμπιστεύονται και στηρίζουν ηθικά και οικονομικά αυτή τη μεγάλη εκδήλωση, που όπως όλοι γνωρίζουμε, χωρίς τη συνδρομή τους θα ήταν αδύνατη η οργάνωση αυτού του φόρουμ. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ θερμά όλους τους συναδέλφους μου και ιδιαίτερα τον Γιάννη τον Θωμάτο για όλη τη σκληρή εργασία που κάναμε αυτούς τους 6-8 τελευταίους μήνες και ελπίζουμε πραγματικά το συνέδριό μας να έχει επιτυχία. Ευχαριστώ όμως ιδιαίτερα την αυτής εξοχότητα την Πρόεδρο της Δημοκρατίας που έχει θέσει υπό την αιγίδα της στο Φόρουμ των Δελφών. Την ευχαριστώ προσωπικά για την σημερινή της παρουσία και την παρακαλώ πολύ θερμά να ανοίξει τις εργασίες του 7ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών. Κυρία Πρόεδρε, το βήμα σας περιμένει. Σας παρακαλώ πολύ να υποδεχθούμε την κυρία Πρόεδρο στο βήμα όλοι μαζί.